Δύο Ρουμάνοι κάτοικοι Ελλάδας είναι τα πρόσωπα που συνόδευαν στην Αιθιοπία την 19χρονη Ειρήνη Μελισσαροπούλου, η οποία στη συνέχεια συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ με 2,6 κιλά κοκαίνη στην τσάντα της. Δύο πρόσωπα τα οποία η Ειρήνη γνώριζε ως Πέτρο και Νίκο, ενώ για τον πρώτο ήξερε πως έχει ελληνικό επίθετο, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το ρουμάνικο που αναγράφεται στο διαβατήριό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο από τις γυναικείες φυλακές ανηλίκων του Χονγκ Κονγκ όπου κρατείται έχει δώσει τα ονόματα των δύο ανδρών, όπως τουλάχιστον εκείνη τα γνώριζε, και τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλληλα, έχει αποκαλύψει και την εμπλοκή ενός μαύρου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έδωσε στον Πέτρο την τσάντα και εκείνος με τη σειρά του στην Ειρήνη. Είναι η τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκαν κρυμμένα τα 2,6 κιλά κοκαίνης. Η νεαρή υποστηρίζει ότι αυτό το περιστατικό έγινε σε χώρο που υπήρχε κάμερα, ίσως στο ξενοδοχείο που διέμεναν, η οποία έχει καταγράψει το πρόσωπο του μαύρου άνδρα. Τα διαβατήρια των δύο Ρουμάνων εκδόθηκαν στην Αθήνα και μάλιστα πολύ πρόσφατα.